Πάμε να ξεκινήσουμε με το icon pick που έχω κραφτάρει. Είναι Base, Thunderstruck ή Winter Wildcard, 87 plus, έναν από 4. Να δούμε αν θα μου δώσει κάτι καλό. Τίποτα καλό. Ο Καντονά δεν είναι κακός, αλλά τον έχω ήδη. Που έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνει καν στην ομάδα μου, τον έχω δοκιμάσει, δεν μου αρέσει πολύ. Απογοητευτικό για άλλη μια φορά το pick. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή και έχω να κάνω έναν κόκκινο και δεν ξέρω ποιον. Η μπορματή προφανώς και δεν θα γίνει επειδή είναι tradable και θα την πουλήσω κάποια στιγμή. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα δείξει. Είναι 4,7 αυτή τη στιγμή, την πήρα 4,4, ναι. Και σκέφτομαι η Μαλντίνη, η Ριμπερί, η Ζιντάν. Και δεν ξέρω ποιον από τους τρεις. Σας φέρνω το Μαλντίνη επειδή δεν έχει... επειδή δεν έχει dynamic image, οι άλλοι δύο έχουν, ίσως να κάνω αυτόν. Αλλά μου φαίνεται πως αυτοί οι δύο θα κάτσουν περισσότερο καιρό στην ομάδα από ότι θα κάτσει ο Μαλντίνη. Δεν ξέρω κιόλας. Πείτε μου και εσείς ποιον θέλετε να κάνω. Έχω βέβαια ακόμα 34 μέρες. Και ο Ριμπερί δεν φαίνεται άσχημος ακόμη κύριος, καθόλου. Με το Μαλντίνη βέβαια. Πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια, εσείς ποιον θα κάνατε κόκκινο. Επίσης όταν φύγει η Μπονματή, η ομάδα θα επιστρέψει πάλι έτσι. Θα μπει ο Μόντριτς στη θέση της. Και θα έχω... έχω ήδη 3 εκατομμύρια τώρα, συν 4,4 πίταμα πουλήσω την Μπονματή. Μετά από το τάξη θα έχω 4,4, θα έχω 7,3-7,4. Και με 7,5 εκατομμύρια δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω στην ομάδα. Ποιον παίχτη μπορώ να βάλω και πού. Πείτε μου και αυτό. Πέρα από το ποιον πιστεύετε να κάνω κόκκινο ήβο, ποιος παίχτης πιστεύετε θα μπορούσε να μπει στην ομάδα με γύρω στα 7,5 εκατομμύρια. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα Van Dijk εδώ πίσω. Έχω τον loan εδώ κάτω. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Θα ήθελα να πάρω κάποιον Van Dijk, να τον δοκιμάσω. Ή σκεφτόμουν πάλι στο CM αν μπορώ να πάρω κάποια πουτέγια σε κάποια στιγμή. Αλλά πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Τα back, τα πλάγια δεν θέλω να τα αλλάξω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ούτε Mbappé, Ribéry θα ήθελα να φύγουν. Ιδανικά όχι και Eusebio. Δηλαδή κάποια αλλαγή ή στο κέντρο ή στον Ferdinand. Πάμε να ανοίξουμε και το 85 plus player pick. Εδώ, όπα. Έχουμε δύο πρώην team of the year. Θα πάρουμε το Haaland, είναι πάρα πολύ καλό φόντερ. Και πάμε να ανοίξουμε και τα 383x10. Έχουμε χρυσό φλερ, Ισπανία, CDM, ας είναι ο Ρόντρι. Είναι ο Κόκε, 84. Συνεχίζουμε με τα απέσια packs. Ας ελπίσουμε το δεύτερο να είναι καλύτερο το προηγούμενο. Αυτό είναι Inform, Βραζιλία, CF πριν ο Κούνια, δεν ξέρω πως το φέρετε. Αλλά δεν έχει δεύτερο. Τουλάχιστον είναι 87. Και έχει και δεύτερο Inform. Οκ, αυτό δεν είναι τόσο χάλιο στο προηγούμενο, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Και πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο. Παιδιά, οι πρόμο δεν υπάρχουν καθόλου μες στα packs. Εδώ έχουμε Λαουτάρο. Και δεν είναι διπλό, πάλι είναι το μοναδικό walkout. Για το pack weight μου φαίνεται πως είναι χειρότερο από τη Team of the Year. Τουλάχιστον στο Team of the Year βγάζαμε walkout. Πάμε να ανοίξουμε και το 84x11. Πάλι χρυσό. Είναι Ελβετία. Είναι ο Κόμπελ, μην είναι κανένα Σόμερ. Ναι, είναι ο Κόμπελ. Θα είναι διπλό. Θα είναι. Μαζί με Ρόντρι, 89. 89 και 87. Είναι καθόλου άσχημο. Θα δούμε αν θα έχει άλλο walkout μέσα. Έχει και Inform. Έχει και Παγιόρ, έχει και Μανέ. Αυτό ναι, είναι ωραίο πακέτο.